Αριστοτρίτη, 5 Μαρτίου 2024 και σήμερα έχουμε στην ουσία μία συνέχεια της προηγούμενης Αριστοτρίτης, αλλά σε άλλων ηλικιακών πλαίσιο. Οριοθέτηση χειριστικών εφήβων. Ναι. Πώς διαχειριζόμαστε παιδιά και εφήβους όταν γίνονται χειριστικοί. Πώς τους συμπεριφερόμαστε και πώς τους οριοθετούμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Να μιλήσουμε για τους εφήβους όμως σήμερα, γιατί μιλήσαμε για τα παιδιά στην προηγούμενη Αριστοτρίτη. Είναι η χειριστικότητα ίδιων των εφήβων της εφηβείας? Είναι ίδιων των εφήβων. Όσο πιο δυναμικό είναι το έφηβο παιδί μας, όσο πιο, αν θέλεις, όσε πιο περισσότερες δυνατότητες έχει, τόσο περισσότερο χειριστικό μπορεί να γίνει. Γιατί αντιλαμβάνεται τα δύσκολα σημεία, αντιλαμβάνεται που ζοριζόμαστε, ξέρει μας σαν την καλπιδική δεκάρα που, που, που είμαστε καλοί, που δεν είμαστε καλοί να, ποιον να πιέσει ποιο και είναι να, τα δύναμα να, τα δύναμα σημεία του καθενό. η ώρα να το ζητήσει πότε να έρθει, με ποιον τόνο να μας το πει ε, πως να μας το φέρει μας έχει μάθει δηλαδή με αποτέλεσμα να, να το χρησιμοποιεί κατά κόρο για να μην χάσουμε την μπάλα και εδώ θέλουμε πολύ ενέργεια θα πρέπει να τον να, να τον αποκαλύψουμε Δηλαδή να του πούμε, εσύ σκέφτηκες έτσι, είδε τώρα ότι ήρθα από τη δουλειά, είμαι κουρασμένη, ε, ότι δεν έχω πολύ ενέργεια, ε, ε, ζήτησα σου ήδη δύο φορές να φύγεις, να με αφήσει λίγο να ηρεμήσω, εσύ δεν φεύγεις. Πότε λες, ας την πιέσω λίγο ακόμα αυτή και να μην μου πει ναι, θα ξεχάσει τι μου είπε και αύριο που θα το κάνω αυτό που θα κάνω, ε, θα τη πω, μα τότε ε, 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 χθε μου είπε ναι. Τον αποκαλύπτουμε δηλαδή, την αποκαλύπτουμε την έφηβη των έφημων μας. Και ρωτάνε εσύ... μετά, μα πώς τα πώς... ξέρεις αυτά, πώς τα κατάλαβε. Ε, τα κατάλαβα γιατί <σχει> <σχει> υπήρξα και εγώ έφηβη, προσπάθησα και εγώ να τα κάνω αυτά όπως εσένα και υπήρξα και εγώ, έτυχε να σε γεννήσω και κάποια πράγματα να γνωρίζω για σένα. <σχει> <σχει> Τώρα, με τους εφήβους είναι καλό να χρησιμοποιούμε το χιούμορ, να είμαστε επιλεκτικά κοφοί και τυφλοί. Αν, αν μας ζητήσουν κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο, να σου το πούμε, επι, επιβλαβές για τους ίδιους, δεν είναι δεν, δεν Θα χρειάζεται. κάνουμε και κανένα σκόντο δηλαδή, να μην είμαστε τόσο να ναι, σκοτώσουμε ναι, ναι, μικρότερα ναι, ναι, ναι. παιδιά. Ναι. Αν όμως είναι κάτι το οποίο πραγματικά γνωρίζουμε ότι δεν είναι προς όφελος τους, καλό είναι να, να το αρνηθούμε και να εξηγήσουμε και να επιχειρηματολογήσουμε. Ανάλογα φυσικά και με την ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Ε, γιατί άλλη είναι η κατεύθυνση ε, π.χ. Να, να δώσω ένα προσωπικό παραδείγμα εμένα η κόρη μου είναι πιο ε, ορι, οριοθετή πολύ περισσότερο ε, είναι πολύ πιο ανταγωνιστική οριοθετεί οριοθετείται και οριοθετεί, και ο, οριοθετεί. τους οριοθετεί. άλλους δηλαδή με τις, με, με τις παρές θα οριοθετεί αν κάτι δεν τη αρέσει θα το πει ε, Μαρία ε, Τριφωνίδου, γουστά. Ναι. Και επίσης ε, θέλει να κερδίζει και να νικάει πάντα και θέλει να είναι η πρώτη πάντα. Αυτό είναι στοιχείο της, με κάθε κόστος. Κάθε κόστος ενώ δεν την ενδιαφέρει να στεναχωρέσει τον άλλον, άμα είναι για κάτι που αυτό όμω δεν είναι πάλι ίδιο τη εφηβεία ή χαμηλή ενσυναίσθηση, γιατί ακόμα τα παιδιά δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρω εγκεφαλικά. Ναι, και ναι. Είναι στα ναι. 12,5 που είναι. είναι λογικό του τον αριστονή μου. Είναι πολύ λογικό. Ναι, ναι. Ο, ναι, ο Λάζαρο όμω, όταν είδα σε αυτή την ηλικία, ο Λάζαρο είναι δόσε, 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 δόσε. Δεν, δε, δε, δεν, μπορούμε να στεναχωρήσουμε. <σοίλιο> είσαι πιο ωραία ηλικία, αν ήταν δόσε, δόσε ο Λάζαρο, σου θυμά. Και τώρα, και τώρα. Είναι εγκρίμα να το βοηθήσουμε. Να Άρα, Ψυχούλα, τώρα, να με την καλή έννοια γλυκούλη. Ναι, Πρόκειται. αλλά τον εαυτό του δεν τον κοιτά. Δεν τον κόφτει να, να χάσει κάτι εκείνο για να βοηθήσει κάποιον άλλο. Ε, όσο μεγαλώνει όμω, ενκοστίζει το να χάνει εσύ και να κερδίζουν οι άλλοι. Ναι. Ε, και του φερά, ας πούμε, ε, πρόσφατα το παράδειγμα, είδα, πήγαμε και είδαμε μια παράσταση. Yeah. Ε, ο καλό άνθρωπο τη Σετσουάν, του, του θόκ που είναι του Μπρέχτ, πολύ ωραία παράσταση. Ε, όπου είναι η, ο καλό άνθρωπο, ο οποίο δεν λέει ποτέ όχι, μια συνεξαρτώμενη προσωπικότητα, η οποία έλεγε σε όλου ναι, με, με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημείο να χάσει ό,τι είχε και δεν είχε και να κινδυνεύει να, να χάσει και τη δουλειά τη και τα πάντα όλα. Οπότε αναγκάστηκε να εφεύρει έναν ξάδερφο, ο οποίος εκείνος ήταν πιο σκληρό από εκείνη, για να μπορέσει να βάλει όρια σε αυτούς που δεν την νοιάζονταν, δεν την αγαπούσαν, απλά μόνο ήξεραν ότι είναι καλός άνθρωπος και εκμεταλλεύονταν την καλοσύνη τη για να μπορέσει να επιβιώσει. Και το φέρνω σαν παράδειγμα και του λέω, κοίταξε να δεις τι έπαθεν αυτός. Να δίνουμε, να αγαπάμε, να προσφέρουμε. Αλλά όταν κάνουμε κακό στον εαυτό μας, οφείλουμε να βάλουμε όρια. Δηλαδή, ο... στον ένα λέω έτσι, στον άλλο θα πω δώσε και λίγο στη φίλη σου, δεν πειράζει. Εξήγησε τη λίγο ρε παιδί μου το τάδε μάθημα που δεν το καταλαβαίνει, δεν πειράζει να της το εξήγησεις. Ε, φίλη σου, εκείνη βοήθησε σε ας πούμε. Δηλαδή, στον ένα λέω διαφορετικά πράγματα από ό,τι λέω στον άλλο, γιατί εν, άλλο, εν άλλη προσωπικότητα ο ένα, εν άλλη προσωπικότητα. Άρα, λε ότι πρέπει να γνωρίζουμε τα παιδιά μα, να δίνουμε τον χρόνο, ναι. την ενέργεια, να γνωρίσουμε τα παιδιά μα, την ιδιοσυγκρασία του, την προσωπικότητα του και αναλόγω πάλι να ξοδεύουμε χρόνο και ενέργεια ώστε να κάνουμε μια προσέγγιση που να είναι ανάλογη με το τι χρειάζονται και να μπουν όρια εκεί που του χρειάζεται να μπουν όρια. Γιατί πολλέ φορέ οι γονεί βάζουν όρια έτσι αυθαίρετα, χωρί πολλή σκέψη. Είναι όρια ανάλογα με την προσωπικότητα. Α πούμε, στον ένα θα... ο ένα ξέρει ότι δεν χρειάζεται να τον ελέξει, γιατί διαβάζει από μόνο του. Ο άλλο όμω θέλει άλλο... άλλου, άλλου είδου προσέγγιση. Ο άλλο θέλει πιο παρέα, ο άλλο θέλει να αντέγει μόνο του. Οπότε ανάλογα. αυτά τα παιδιά που θέλουν να είναι μόνοι του. Είναι πολύ. Εντάξει, πλάκα κάνω. Αλλά νομίζω όμω ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικό του τρόπο που ζητάνε την, την, την προσοχή, δηλαδή την αγάπη από του γονεί. Και έχουν και το δικό του τρόπο με τον οποίο γίνονται χειριστικά. Και άρα. 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 άρα αυτό λέει ουσιαστικά, ότι πρέπει να διαχωρίζουμε την αυθεντική είναι επιθυμία και ανάγκη που έχει το παιδί για να περάσει ποιοτικό χρόνο με το γονιό, με τον τρόπο που εκείνο θέλει. Εντάξει, γιατί μπορεί το ένα παιδί να θέλει να παίξει σε επιτραπέζια παι παιχνίδια μαζί του για να νιώσει την αγάπη και την προσοχή ή να κάνει δραστηριότητε και ένα άλλο παιδί να θέλει να, καθίσεις, mm -hmm. να καθίσει. Να σου μιλήσει, να σου εκφράσει πράγματα, να το ακούσεις. Mm -hmm. Ναι, το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Μπράβο. Oh, Ο καθένας είναι με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή ο ένας μπορεί να, να, θέλει να διαβάσεις μαζί του και ο άλλος μπορεί να, να τον άφησες τελείως ήσυχο. Δεν θέλει να, να ασχολείσαι με, τη, με το διαβάσμα του. Ε, εσύ σημασία δίνεις και στον ένα, σημασία δίνεις και στον άλλον. Απλό βλέπεις, προσαρμόζεσαι ανάλογα με το χαρακτήρα και την νεοσυγκλασία του παιδιού. Ε, και να έχουμε και, και, λίγη... ο ένας, αγιώς χειρίζεται ο άλλος. Να έχουμε και λίγη ναι, για να, να μην παραμελούμε παιδιά που είναι πιο εύκολα, παιδιά που είναι πιο καλόβολα. <Σ2> <ΣΠΟ> που δεν είναι, ας πούμε, παιδιά όπως το Λάζαρο μου, όπως τον έχεις περιγράψει, που είναι πιο... Είναι λιγότερο απαιτητικά και δεν παίρνουν πολύ χώρο. Πρέπει να έχουμε έγνοια αυτά τα παιδιά να τα βοηθήσουμε να... Να... να, ζητήσουν αυτόν που δικαιούνται από τους γονείς. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε συναισθηματικά και πνευματικά αγαθά στα παιδιά μας. Στο να δώσουμε. Δεν, μιλάω για το δικό σου τον Λαζαρό. Δεν έχω έγνοια τον έχεις παραμελημένο. Τώρα έχω στο μυαλό μου και το δικό μου το Λαζαρό που θυμάμαι ήταν μια περίοδο στην οποία ήταν, ξέρω εγώ, Λάζαρο 12 και Κυριακή 9, όταν ήταν μικρά τα μεγάλα τα παιδιά. Που η Κυριακή ζητούσε πράγματα. Ζητούσε, για παράδειγμα, θέλω να κάνω πάρτι γενεθλίων. Το θέλω έτσι το πάρτι γενεθλίων. Και ζητούσε πράγματα τα οποία φυσικά και λάμβανε. Ο άλλο όμω δεν ζητούσε. Και μου λέει, Εγώ να μην ταλαιπωρηθεί στα γενεθλιά μου, να μου αγοράσει το τάδε πράγμα και δεν θέλω πάρτι. Και θυμάμαι να του συζητώ και του λέω, τι μου λε ότι δεν θε πάρτι. Μου το λες γιατί όντως δεν θες πάρτι ή μου το λες γιατί σκέφτεσαι πως αν σου, σου διοργανώσω ένα πάρτι θα κουραστώ και θα ταλαιπωρηθώ και προσπαθείς να μην με ταλαιπωρήσεις. Δηλαδή υπήρχε αυτό το αυτή η διαφορά που έχει να κάνει με την... Ε, πώς το λένε, την ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Δεν έχει να κάνει με το πώ του μεγαλώνει, γιατί και του δύο το ίδιο πρόσωπο του μεγαλώνει. Ναι, 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 έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Οπότε ε, η χειριστικότητα παίρνει άλλε μορφέ και ανάλογα και με το παιδί, ανάλογα και με τις ανάγκες του. Γι' αυτό για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε πρέπει να έχουμε την ενέργεια και τον χρόνο να κάτσουμε να σχολείο. Και να το ξέρουμε τώρα, το παιδί μας. Το, το να πράγμα. το μαθαίνουμε. Και να ξέρουμε και τις ζωές των παιδιών μας. Ναι. Και πολλές φορές έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Δεν ξέρουμε τις ζωές των παιδιών μας. Πρέπει να ελέγχουμε κάποια πράγματα. Όταν είναι ανήλικα, ιδιαίτερα πρέπει να ελέγχουμε με ποιου μιλούν, γιατί μιλούν με αυτού. Τι ανάγκε του καλύπτουν μέσα από αυτό. Ξέρει τι ανακάλυψε εγώ πρόσφατα που δεν, ή, που δεν το ήξερα, επειδή δεν υπήρχε όταν ήταν η μεγάλη μικρή. Υπάρχουν και στι συσκευέ τηλεφώνων Android και στι συσκευέ τη Apple. Υπάρχει ο γονικό έλεγχο. Ναι, Μπορεί ένα παιδί. παιδί, αν έχει τηλέφωνο, ο γονιός να ξέρει πόσε ώρε έχει περάσει, σε ποια εφαρμογή. Λοιπόν, να... να βάζει όρια, να κλείνει το τηλέφωνο σε συγκεκριμένη ώρα, να ανοίγει. Δεν τα ξέρω αυτά, γιατί δεν υπήρχε όταν ήταν τα μεγάλα μου τα παιδιά στην αντιστήθεια. Ναι, δεν υπήρχαν. Τώρα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και πρέπει να έχουμε τέτοια συστήματα, γιατί με αυτόν τον τρόπο προλαβαίνουμε πάρα πολλά προβλήματα που μπορεί να συμβούν. Ακόμη ο και, ο... και τον εθισμό στο κινητό. Και τον εθισμό στο κινητό και τον εθισμό στα παιχνίδια και με ποιου μιλάνε και τι λένε και τι έχουν ανάγκη να πούν και γενικότερα τι είναι αυτό που τους κάνει να θέλουν να κάνουν παρέα με ανθρώπους που... Μπορεί να του εκμεταλλεύονται ή μπορεί γενικότερα να έχουν μια διαφορετική έτσι, προσέγγιση από τα παιδιά μα. Ε, άρα, σίγουρα πρέπει να γνωρίζουμε τα παιδιά μα, να έχουμε χτίσει επικοινωνία από πριν όταν είναι πιο μικρά. Γιατί έχουμε πει πολλέ φορέ ότι δεν γίνεται να χτίσουμε επικοινωνία όταν εφηβία. τα παιδιά μα είναι στην ε. Να είμαστε με στη ζωή του ενεργοί, να περνάμε χρόνο μαζί του. Να, να μας λένε... Είναι, είναι, είναι χρονοβόρα η αποστολή του γονιού. Ενεργοβόρα, Πάρα χρονοβόρα. Δεν Πάρα γίνεται να είσαι εύκολα γονιό. Και, και εγώ έχω καταλάβει ότι όσο πιο μικρή ήταν, ήταν άλλου είδου η ενέργεια που χρειαζόταν. Τώρα που είναι πιο μεγάλη στην εφηβεία, είναι διαφορετική η ενέργεια. Ναι, ναι. Είναι πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο, λε. Ε? Φυσικά, γιατί όταν είναι πέντε, ξέρει ότι θέλει να πάει να παίξει στο πάρκο... Θέλει να έχει δραστηριότητε, θέλει να φάει να κοιμηθεί φροντίδα κτλ. ή παιχνίδι, το οποίο είναι του στυλ ε, πιο πολύ ψυχαγωγικό mm. και εκπαιδευτικό. Όταν όμως είναι στην εφηβεία, έχουν άλλες ανάγκες. Έχουν χίλια δυο ανάγκε και χίλια δυο θέματα τα οποία πρέπει να κάνεις. Και η ενέργεια που σου τρώει για το μέλλον του είναι πολύ μεγαλύτερη. Και ε, ο χρόνος που απαιτεί να δώσει και ε, η. Οι ευθύνε που έχεις και οι στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσεις και οι αποφάσεις που πρέπει να πάρεις, Η οποία ναι. μπορεί να. Να μην εσύ το πάρει και σε κάποιο άλλο επίπεδο όμως που έχει να κάνει με τις ευθύνε των γονιών όσον αφορά τη σωστή εκπαίδευση των παιδιών. Ναι, 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 ναι μα. μα... Τους... Ναι, Από ένα ναι. σημείο και μετά ξεκινάνε και αυτά τα οποία είναι ναι, πολύ ναι, ναι. σημαντικά. Ναι. Και πρέπει να πάρεις τις σωστές αποφάσεις για να μην τι πληρώσεις μετά. Ναι. Οπότε Τώρα... και αυτό δεν είναι χρόνο. Ναι. Εγώ θέλω να σου πω να μα επαναλάβει. Εγώ, εγώ έτσι με έναν καθαρά εγωκεντρικό και αρχιστικό τρόπο, νοτ, Θέλω να μα επαναλάβει κάτι πολύ ωραίο που είπε. είπε ότι we call them out on their manipulation. Λε όταν, ε, ο, όταν αντιληφθούμε ότι τα F οι έφηβοι μα είναι χειριστικοί, πε το ξανά, γιατί είναι το ζουμί όλη αυτή τη συζήτηση τους, τους εξηγούμε τι, τι εσκέφτηκαν. Τους διαβάζουμε τη σκέψη τους. Και τους δείχνουμε ότι δεν είμαστε... Γιατί τι είπαμε στην εφηβεία, ότι οι, οι, έφηβοι θεωρούν ότι είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Χάνεται αυτός ο θαυμασμός που είχαν προς το πρόσωπο μας. Αυτόν πρέπει να τον ξανακερδίσουμε. Και για να τον ξανακερδίσουμε ή να μην τον έχουμε χάσει, θέλει ενέργεια. Mm. Άρα τους εξηγούμε ότι ξέρω πώς σκέφτεσαι. Προτιμώ να έρθει εδώ στα ίσα και να μου πει: Ξέρει, έχω ανάγκη αυτό το πράγμα. Πώ μπορώ να το πετύχω, Πώ μπορώ να το πάρω. Παρά να έρχεσαι και να με δουλεύει και να μου λε και τι όμορφη που είσαι σήμερα, μαμά. Και αυτό. Ελένα, σου πω. Έλα να σου πω, ούτε επίση το να του ηρωνευόμαστε είναι καλό ή να του κάνουμε. Όχι, όχι, όχι. Σε κάθαρα. Διαβάζουμε τη σκέψη. Ναι, ψύχρεμα. Διαβάζουμε τη Είπε και, και το χιούμορ κιόλα. Να χρησιμοποιήσουμε το χιούμορ, αλλά όχι υπό τη μορφή κοροϊδία. Το χιούμορ υπό τη μορφή είναι και α ας πούμε, μπορεί να πει. Πω από το παιδί μου, τι ωραία που το σκέφτηκε. Έλα εδώ να δούμε, να σου πω Πώ νομίζω πως το σκέφτηκε να μου πει αν έπεσα μέσα. Έλα, Μήπω σκέφτηκε αυτό. Κάπω ναι, ναι. έτσι, κάπως Έλα έτσι. τώρα να δούμε, ρε παιδί μου. Έτσι. Και έτσι, μετά έτσι. έλα να δούμε ποια είναι τα αιτήματά σου. Και μετά γινόμα, γινόμαστε είναι οι καλύτεροι φίλοι. Μετά γινόμαστε. Και υπάρχει σεβασμός σεβασμό. Και άμα κερδιθεί ο σεβασμό. Και πρέπει τότε... να είμαστε και δίκαιοι για να, να υπάρχει σεβασμό αριστονίκη. Δηλαδή, αν βγάζουμε Είτε τα νεύρα μα πάνω στα παιδιά. Να δείχνουμε γιατί... τι αδυναμίε μα. Ναι. Να μην δείχνουμε ότι είμαστε ένα τρότι και υποπό. Ναι. Και δίκαιοι, ρε παιδί μου, αν κάνουμε λάθο, να ζητήσουμε συγγνώμη. Ναι. Και αν α, κάτι δεν είναι τόσο σπουδαίο, αλλά εμεί είμαστε απορριθμισμένοι από κάτι άλλο, να αποχωρήσουμε. Να κάνουμε try-out παρά να καθίσουμε εκεί και να βγάλουμε τα νεύρα μα πάνω στα παιδιά. Γιατί τα παιδιά το καταλαβαίνουν. Και ειδικά τα παιδιά στην εφηβεία ξέρουν πολύ καλά πότε τους θυμώνεις α, ή τους βάζεις όρια επειδή πρέπει ή πότε ξεσπάς πάνω τους επειδή έχεις ναι, 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 τα ναι. Ναι, ναι. 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 Και έχουμε μπει και την προηγούμενη τρίτη πολύ χρήσιμα πράγματα. Όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει την προηγούμενη Αριστοτρίτη θα τη βάλω και στην περιγραφή αυτής της Αριστοτρίτης για να την παρακολουθήσετε. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε και θα τα πούμε την επόμενη Άριστο Τρίτη. Φιλιά! mm -hmm.